Τι έχουμε από Κατερίνα Ζαρίφη? Έχουμε μια εκπομπή στη Δευτέρα στις 2 η ώρα. Ξεκινάει ο Δόσος Ζαρίφη 2. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για αυτή την εκπομπή και γύρω από την εκπομπή πράγματα που δεν είχαν να κάνουν με την εκπομπή αλλά απασχόλησαν. Που ήρθε η στιγμή να μάθουμε επιτέλους τι είναι αυτή η εκπομπή και να μάθουμε. Και μίλησε με την Ελένη Μενεγάκη, μια και τη συζητούσαμε τόση ώρα και εδώ θα εμφανιστεί. Πάμε να μάθουμε τι θα γίνει τη Δευτέρα στις 2. Τώρα μας πετυχαίνετε, τελειώσαμε. Πάει άλλη μία πρόβα. Γιατί αυτό που πάμε να κάνουμε είναι μεγάλη τρέλα. Ουσιαστικά η Οδός Ζαρίφη 2 είναι ένα, θα το έλεγα, μια καθημερινή σειρά, η οποία είναι και εκπομπή. Γιατί παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Είμαστε σε ένα ελληνικό σπίτι, φαντάσου. Mm-hmm. Ό,τι συζητάει μέσα το ελληνικό σπίτι. Είναι κανονικά, σου λέω, ένα σπίτι. Μπαίνεις μέσα, είναι μέσα η γιαγιά. Η γιαγιά η Νούλα, από το Κατινούλα. Είναι η γιαγιά, βλέπουμε μαζί τηλεόραση, σχολιάζουμε. Είναι ο Μίτσος ο υδραυλικός, πώς ήταν ο Τάσος στο Love Story. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που έχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι η Άννα Ιζιρδέλη που είναι η γειτόνισσα influencer και μας παρουσιάζει TikTok. Την Ελένη έχεις μιλήσει για αυτό το καινούργιο που ετοιμάζεις? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Είχα στείλει μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε. Εννοείται θα την πάρω. Εννοείται θα την πάρω να ζητήσω την άποψή της. Γιατί δεν υπάρχει απέναντι στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι πια είμαστε δίπλα. Είναι τόσα τα προϊόντα. Δίπλα πάμε όλοι. Τελειώνει το συμβόλαιό της Ελένης το καλοκαίρι. Και από τώρα λέγεται, έχει γραφτεί ότι δεν θα ανανεωθεί. Θεωρείς ένα όνομα στην Ελένη Μενεγάκη μπορεί να μείνει εκτός? Μόνο αν το επιλέξει ίδια. Μόνο το, η Ελένη, το έχω ξαναπεί, από τη στιγμή που λέμε Ελένη και το μυαλό μας πάει στο Μενεγάκη, είναι θεσμός. Ακριβώς αυτά που λέγαμε. Το brand. Ακριβώς. Όταν καταφέρνεις στην τηλεόραση να γίνεις brand και να λες σε κάποιον η Ελένη, άρα γιατί θα κάνει του χρόνου και να σκέφτεσαι ακαριέα τη Μενεγάκη, αυτό το κατέκτησε, το κατάφερε και η Κατερίνα έρχεται να μας επιβεβαιώσει. Καλή πρεμιέρα να ευχηθούμε στο κορίτσι μας και βεβαίως. Καλή επιτυχία βεβαίως. Και να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Για κάντον. Τόσο καιρό λένε ότι θα μοιάζει με την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Εμένα αυτό που περιγράφει μου μοιάζει με τα Καρντάσιαν του Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατόρου. Ένα σπίτι. Δεν είχαν υδραυλικό. Δεν είχαν υδραυλικό. Είχαν δωμάτια όμως, τα οποία δεν τα χρησιμοποίησαν ποτέ. Αλλά αυτή ήταν η αρχική ιδέα της εκπομπής. Και έναν καλεσμένο στο σαλόνι. Περιμένετε να το δούμε, γιατί εγώ είμαι πολλές φορές πυθία. Εγώ πραγματικά θέλω να το δω πολύ, να δω πολύ την εκπομπή της Κατερίνας και την περιμένω με ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε μας. Εγώ ευχαριστώ. Και σένα και το yupi.gr. Πολλά φιλιά και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο με το καλό.